Εικόνες βγαλμένες από σενάριο επιστημονικής φαντασίας εκτυλίσσονται στον οικισμό Καστρακίου του Δημοτικού Διαμερίσματος των Πιτσινεϊκών Ναυπακτίας. Μετά και τις έντονες βροχοπτώσεις και τη μεγάλη καθίζηση που σημειώθηκε στον δρόμο Ναυπάκ του Ριγανίου, ένα μεγάλο μέρος από την απότομη πλαγιά του Ριγανίου που βρίσκεται κτισμένος ο οικισμός έχει αρχίσει να υποχωρεί. Απελπιστική είναι η κατάσταση στον οικισμό Καστρακίου Ναυπακτίας στην περιοχή του Ριγανίου. Όπως μπορείτε και εσείς να δείτε, ήδη χώματα έχουν πέσει από το βουνό. Ένα μεγάλο μέρος του βουνού υποχωρεί ύστερα και από τις τελευταίες βροχοπτώσεις και ο κίνδυνος για τα σπίτια είναι ορατός. Η πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου σε συνεργασία με μηχανήματα του Δήμου Ναυπακτίας προσπαθεί να προσεγγίσει απομονωμένα σπίτια του οικισμού για να απεγκλωβίσει τα άτομα που βρίσκονται εκεί. Οι λιγοστοί κάτοικοι είναι ταραγμένοι με το φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Από χθες το βράδυ, οι κάτοικοι είχαν εντοπίσει μια ρογμή στην πλαγιά του βουνού και είχαν δει πέτρες να αποκολούνται από το σημείο. Σήμερα το πρωί όμως η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Το μήκος της ρογμής έχει μεγαλώσει αρκετά, ενώ έχει καταστραφεί ολοσχερώς η οδοποιία που οδηγεί σε μια συνοικία του οικισμού, στην οποία βρίσκονται σπίτια που διαμένουν ηλικιωμένοι. Οι ρογμές είναι εμφανείς σε όλη την περιοχή, με αρκετά σπίτια και αποθήκες να έχουν υποστεί ζημιές. Η κατάσταση είναι πολύ τραγική, να πούμε. Θα το δείτε αν δείτε πάνω. Εμείς πήγαμε να βυθίσουμε τον κόσμο εδώ, του Σουγουριανού μας. Υπάρχουν αρκετοί κάτοικοι στο χωριό αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά είναι και άλλο τμήμα από την άλλη μεριά που έχει εκείνο πιο μεγάλη επικίνδυνοτητα. Έχει φύγει σπίτι, είναι εγκλωβισμένοι ο κόσμος, δεν μπορούν να πάνε ούτε αριστερά ούτε δεξιά οι άλλοι. Εμείς τουλάχιστον έχουμε μια πρόσβαση μέχρι στιγμής από εδώ. Πήραμε και τη μηχανή τώρα. Καλώ των πραγμάτων να ανεβαίνουμε πάνω κάτω, γιατί τα αυτοκίνητα σίγουρα σε λίγο δεν θα μπορεί να ανέβει πάνω. Ήδη έχει διαμορφωθεί ένα 30-50 πόντου ύψομα εδώ μέσα σε ένα τέταρτο. Έγινε αυτό το πράγμα, δεν έκανε να γίνει ποτέ. Έγινε το 40 μου, λέει ο πατέρα μου, 1940. Αυτό το πράγμα, ούτε και την πέναμε, άνοιξε λίγο μόλι. Είμαστε εγκλωβισμένοι, 6 άτομα απέναντι και εμεί εδώ. Έρχονται, όσο περνάει ο δρόμο, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε ένα μηχάνημα να μας ανοίγει το δρόμο να φεύγουμε. Δεν θέλουμε άλλο τίποτα. Να μας ανοίγει το δρόμο να φεύγουμε. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Είναι σε εξέλιξη. Καταστρέφονται πάντως. Ναι. Είναι φοβερό. Δρόμοι καταστραφήκαν. Από εκεί υπάρχει το άλλο κομμάτι από εκεί από τα Πλατάνια. Φεύγει από εκεί ο Πολύδωρος, ο πατέρας του αντιπρόεδρου, ο Λεόντιος. Mm-hmm. Από εκεί φεύγουν όλοι. Πήγαμε από εκεί προηγουμένως που έρθουμε από εδώ. Κινείται όλη η γη, δηλαδή τρέμει η γη. Από το πρωί στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της ΔΕΗ που έχουν κόψει το ρεύμα. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπάκ με 5 άδρες, καθώς επίσης και μηχανήματα του Δήμου Ναυπακτίας που προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόσβαση σε σημεία που μένουν ακόμη κάτοικοι. Όσο διάστημα βρίσκεται η κάμερα του Λεπάντο εδώ στον οικισμό του Καστρακίου, η γη συνεχίζει να κινείται. Όπως μπορείτε και εσείς να δείτε, αυτό δεν υπήρχε όταν ήρθαμε εμείς πριν από λίγη ώρα. Τώρα είναι ορατά τα σημάδια της ρογμής, η οποία κατευθύνεται προς τον οικισμό. Ήδη έχουν απομακρυνθεί δύο ηλικιωμένες γυναίκες που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και έχουν μεταφερθεί με ιδιωτικό όχημα στην πόλη της Ναυπάκτου. Λοιπόν, χάνεται ο τόπος όλος. Φτάνει μέχρι το ποτάμι. Κινείται τώρα αυτή τη στιγμή, βγαίνει πολύ γρήγορα. Μετακινείται. Τώρα πήγαμε και πήραμε τη γιαγιά μας, πήραμε τηλέφωνο που είναι ανήμπορη και την πάμε προς την Ναύπακτο σε ασφαλές μέρος. Υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσουν και σπίτια δηλαδή. Και σπίτια όλα μετακινούνται. Όπου υπάρχουν σπίτια, στάβλη και αυτά όλα κινούνται. Θα το δείτε και λίγο πιο πάνω. Απελπιστική κατάσταση δηλαδή. Δεν συζητιέται. Φεύγει, δεν έρθει. Φοβά το πάπα τα πέσω. Φοβηθήκατε. Μπορώ να πάω στραντή με αντιγουσμάτια. Οι λιγοστοί κάτοικοι με δάκρυα στα μάτια κοιτούν πίσω τους και βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να απειλούνται από τα χώματα και τις πέτρες της πλαγιάς. Δεν έχουμε που να πάμε, λένε οι ίδιοι. Μάλιστα, όπως λένε, ο Δήμος Ναυπακτίας ήταν στο πλευρό τους. Όμως τώρα θα πρέπει να βρει τρόπο να βοηθήσουν τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τελειώσαμε. Οι κόποι μια ζωή έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε περιθώριο πουθενά. Όχι ότι δεν μας βοηθάει η πολιτεία ή ο Δήμος. Δεν υπάρχει περιθώριο, ούτε δρόμοι, ούτε τίποτα. Όλοι είναι κοντά μας. Αλλά κάθε μέρα είμαστε χειρότερα. Αυτά. Υπάρχει ελπίδα για να σωθούν οι περιουσίες σας εδώ. Περιουσίες σκόπι ολόκληρων χρόνων. Πάνε χαμένοι. Δεν υπάρχει προοπτική. Δεν υπάρχει προοπτική για να μείνουμε εδώ πέρα, να επιβιώσουμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα φαινόμενα το δείχνουν. Δεν έχω πουθενά που να πάω με ένα άτομο με δικές ανάγκες.
που αυτή τη στιγμή δεν έχω πού να πάω. Ούτε ένα σπίτι δεν έχω. Ο πατέρας με έχει πεθάνει. Τώρα δεν έχω πού να πάω. Ευτυχώς που βρεθήκαν και αυτοί οι άνθρωποι. Να με μαζέψουν και εμένα. Τελείως απογοήτευση. Ό,τι έφτιαξαν οι γονείς μου, ό,τι αυτό μέσα σε μια νύχτα και σε μια μέρα καταστραφήκαν όλα. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Δέματα του είδα, παιδί μου, δέματα του είδα αυτό χρόνια. Αυτό το πράγμα δέματα μας συνέβη. Εδώ είμαστε, εδώ γεννήθηκαμε, εδώ γεράσαμε. Τώρα τι θα γίνει, τώρα τελειώσαν όλα. Τώρα σε πού θα πάμε, πθενά. Μπορεί μάμα βρεθεί χώμα και μας σχώσουν, εκείνο μας σώνει, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν μας σώνει. Εκτός από τους ανθρώπους, ζήτημα έχει προκύψει και για την κτηνοτροφία της περιοχής, αφού οι υποδομές των ποιμνιοστασίων και των υπολείπων βοηθητικών χώρων βρίσκονται εκτεθειμένες στο γεωλογικό φαινόμενο. Στο σημείο παραμένουν άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπάκτου, καθώς επίσης και ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος. Σύμφωνα με τον διοικητή της πυροσβεστικής, Ευθύμιο Γεωργακόπουλο, ο οικισμός έχει κοινωθεί, ενώ οι ρογμές και οι πτώσεις βράχων συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση. Μάλιστα, υπάρχει κίνδυνος και για τα σωστικά συνεργεία, αφού στην μοναδική πρόσβαση προς τον οικισμό μέσω του δημοτικού διαμερίσματος της Βλαχομάνδρας έχουν σημειωθεί καθυζήσεις. Έχουμε ένα γεωλογικό φαινόμενο έντονο και σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχει κατολίσθηση και έχουν εγκλωβιστεί κάποιοι συγκάτοικοί μας εδώ στην περιοχή των Πιτσινεϊκών, το δημοτικό διαμέρισμα Καστρακίου. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια για να φύγει ο κόσμος από εδώ. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και περιμένουμε και ένα GCB να έρθει να ανοίξει έναν δρόμο για να απεγκλωβιστεί και ένας ηλικιωμένος. Υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα. Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 άτομα τα οποία θα πάμε τώρα στη συνέχεια για να τα απεγκλωβιστούμε. Δύο άτομα. Δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη γιατί βλέπετε ότι είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Πιστεύω όμως ότι αν δεν υπάρξουν περισσότερες καταιγίδες και βροχοπτώσεις, πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο. Θα σταματήσει.